κινούνται αυτή τη στιγμή προς τη λεωφόρο Μαραθώνος. Ωραία, Τίμω μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα μαζί σου. Παρακολουθείτε ήδη τους δρομείς οι οποίοι οδηγούν την κούρσα. Ήταν οι γενιάτες. Εδώ είναι τα υπόλοιπα γκρουπ. Σιγά σιγά αρχίζεται να απλώνεται ο κόσμος. Με καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής είναι λογικό. Και στο Καλλιμάρμαρο όλα έτοιμα για εκκίνηση. Για την εκκίνηση στα 5 και 10 χιλιάδες μέτρα. Εκεί βρίσκονται και η Χριστίνα Νικολαίδου και ο Αριστιάρας. Πάμε πρώτα απ' όλα στη Χριστίνα. Χριστίνα. Είναι φυσικά του εναρκτήριου συνθήματος προκειμένου να ξεκινήσουν οι δύο αγώνες. Να πούμε ότι πέρσι στο αγώνισμα των 10.000 μέτρων συμμετείχαν 1.900 αθλητές, οι περισσότεροι Έλληνες. Και ο πρώτος ο νικητής ήταν ο Μπενσαλά Μοχάμετ με χρόνο 31 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα από την Κένια. Ενώ από το 2008 συμμετείχαν περίπου 2.000 αθλητές. Νικητής στα 10.000 μέτρα ένας Γάλλος, Γουέντερ Όλιβερ, με χρόνο 31-49. Αναμένεται λοιπόν να δούμε κατά πόσο αυτοί οι χρόνοι θα ξεπεραστούν ή όχι. Άρης Τσιάρας μαζί μας, πάντα στο ίδιο σημείο. Έχει και αυτός από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ένα λεπτό, λιγότερο από ένα λεπτό απομένει για την εκκίνηση της κούρσης των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Τα πάντα έτοιμα. Εδώ οι διοργανωτές έχουν καθαρίσει το δρόμο μπροστά από το δρόμο της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Όλοι έτοιμοι για την μεγάλη εκκίνηση. Ο χρονομετρητής, το αυτοκίνητο με το δικό χρονόμετρο, έχει πάρει τη θέση του και αυτό. Και περιμένουμε την κίνηση των μεγάλων κρουσών. Τους βλέπουμε να ετοιμάζονται. Πάμε όμως για λίγο στην αμάκρη. Το πρώτο γκρουπ των αθλητών που ξεκίνησε από τον Μαραθώνα πλησιάζει εκεί. Ο Γιώργος Σόμπολος είναι στο σημείο. Γιώργο. Αυτή τη στιγμή περνάνε οι πρώτοι αθλητές από τη νέα μάκρη, από το 10ο χιλιόμετρο. Τους βλέπετε, είναι οι Κενιάτες αυτοί που προπορεύονται. Έχουν πολύ γρήγορο ρυθμό. Γιώργο, μου συγγνώμη, σε διακόπτω. Ταυτόχρονα έχουμε και κίνηση στο Καλλιμάρμαρο στα 5 και 10 χιλιάδες μέτρα. Οι αθλητές μόλις ξεκίνησαν. Ακολουθούν μια πορεία ως ένα σημείο μαζί και μετά θα διαχωριστούν οι δύο πορείες. Ναι, Γιώργο. Οι Κενιάτες λοιπόν που έχουν τρομερό ρυθμό πέρασαν πρώτοι εδώ από τη Νέα Μάκρη στον πρώτο μεγάλο ανεφοδιασμό στο 10ο χιλιόμετρο. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους αθλητές, το μεγαλύτερο όγκο των αθλητών θα λέγαμε, όπου φτάνει αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι αρκετός κόσμος έχει έρθει εδώ για να παρακολουθήσει την προσπάθεια και να ενισχύσει τους αθλητές με σημαίες και από το εξωτερικό. Βλέπουμε και μια σημαία της Ολλανδίας. Οι άνθρωποι εδώ στη Νέα Μάκρη γνωρίζουν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός και το βλέπουν σαν Ωραία. Μια μεγάλη γιορτή. Ωραία, Γιώργο μου. Περιμένουμε λοιπόν τώρα τους αθλητές να πάνε στο επόμενο σημείο. Ήδη πέρασαν από τη Νέα Μάκρη πρωτοπόροι, Κενιάτες. Γυρίζουμε στον Αριτσιάρα, στο Καλλιμάρμαρο. Όπως είπαμε, έγινε η κίνηση πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ξεκίνησαν οι δύο κούρσες και όπως ήταν φυσικό, μεγάλος ενθουσιασμός στους συμμετέχοντες. Μετά, μάλλον θα ζωρίσουν τα πράγματα στον γυρισμό. Ωστόσο, αυτό που μετράει είναι η συμμετοχή και ο τερματισμός. Κόσμος όλων των ηλικιών, όλων των εθνικοτήτων βρίσκεται εδώ στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Βλέπουμε παιδιά με τους γονείς τους και ηλικιωμένους οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Άνθρωποι οι οποίοι ταξίδεψαν εδώ για αυτές τις κούρσες, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς να συμμετέχουν σε έναν ιστορικό αγώνα. Εδώ βλέπουμε πραγματικά ποτάμι κόσμου, το οποίο ξεχύνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ήδη γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, ότι έχουν κλείσει τα περισσότερα σημεία, κεντρικά σημεία στην πόλη μας. Άρα λοιπόν, ξέρετε για ποιο λόγο, για μια ιστορική στιγμή, για μια ιστορική ημέρα. Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω σχετικά με τους ημεροδρόμους, γιατί βλέπουμε τους σύγχρονους ημεροδρόμους. Βέβαια, τότε ήταν επαγγελματίες ημεροδρόμοι, οι οποίοι ήταν επί της ουσίας αγγελιοφόροι. Γιατί δεν αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ο Φιδιππίδης μετά τη μάχη ότι ήταν αυτός ο δρομέας και αναφέρεται μεταγενέστερα από τους ειδικούς? Ήταν τόσο συνηθισμένο, δηλαδή, το γεγονός ότι μετά από ένα συμβάν υπήρχε πάντα κάποιος που πήγαινε να ενημερώσει τους άλλους? Δεν θεωρείται δηλαδή κάτι πολύ σημαντικό τότε? Κάθε στράτευμα, ελληνικό ή βαρβαρικό, συνοδευόταν τουλάχιστον από έναν άγγελο, αγγελιοφόρο, δρομοκήρυκα, ο οποίος ήταν το ενδιάμεσο της επικοινωνίας μεταξύ της πόλεως και του στρατεύματος. Mm-hmm. Στη μάχη του Μαραθώνα αναφέρεται σαν επίσημος αγγελιοφόρος, δεν συζητάμε για τον αγγελιοφόρο Μαραθώνα Αθήνα, σαν αγγελιοφόρος αναφέρεται ο Φιδιππίδης. Ήταν εκείνος ο οποίος έτρεξε την παραμονή των ημερών
της μάχης του Μαραθώνα από την Αθήνα στη Σπάρτη, ζητώντας να βοηθήσουν οι Σπαρτιάτες τη μάχη του Μαραθώνα. Mm-hmm. Και έκανε την διαδρομή περίπου 230 χιλιόμετρα, περίπου, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς την διαδρομή, την έκανε σε 2 ημέρες. Ενώ μετά τη μάχη του Μαραθώνα, 3.000 Σπαρτιάτες την έκαναν... Πάλι τρέχοντας. Τρέχοντας σε 3 μέρες. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο δεν θεωρήθηκε τόσο σημαντικό να αναφερθεί. Τέτοια κατορθώματα στην αρχαιότητα δεν ήταν μοναδικά όπως του Μαραθώνα. Η μοναδικότητα του Μαραθώνος είναι ότι έφερε ένα μήνυμα το οποίο έχει παγκοσμιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δίδεται έμφαση στον σημερινό μαραθώνιο δρόμο, με τον οποίο δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση με άλλο μαραθώνιο δρόμο της οικουμενικότητας. Και αν υποτεθεί κάποιος ότι θέλει να κάνει σύγκριση, μόνο θα την κάνει από πλευράς θεατών και τίποτε περισσότερο. Παρακολουθούμε. Κοιτάξτε, διάξτε ο κόσμος, κοιτάξτε ημεροδρόμοι, σύγχρονοι ημεροδρόμοι. Βέβαια, δεν μεταφέρουν κάποιο μήνυμα, αλλά ίσως μεταφέρουν ένα γενικότερο μήνυμα. Ότι έχουμε τις δυνάμεις και μπορούμε, αν το πιστέψουμε, να τερματίσουμε. Όσο δύσκολος και αν είναι ο αγώνας. Κύριε Πάνο, τα άτομα τα οποία τρέχουν σε περίπου 10 σήμερα έχουν ιερότητα. Γιατί μεταφέρουν αυτό το μήνυμα ανά την οικουμένη όλοι, ότι η ελευθερία είναι το αγαθό το οποίο κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο και πρέπει να κυριαρχεί. Δεν αναφέρεται... 10.000 μέτρων. Ολοκληρώστε. Δεν αναφέρεται βέβαια στον Ηρόδοτο, ο οποίος έγραψε την ιστορία της μάχης του Μαραθώνα, ότι ήταν ο Φιδιππίδης εκείνος ο οποίος μετέφερε το μήνυμα στην Αθήνα με το «χαίρετε να νικήκαμε» και αμέσως εξέπνευσε. Αλλά καταλήγουμε στα συμπεράσματα, αφού ήταν ο μοναδικός δρομοκήρυκας στη μάχη του Μαραθώνα, θα πρέπει να είναι ο Φιδιππίδης. Μάλιστα. Πάμε και πάλι στον Αριτσιάρα, καθώς έχει μαζί του τον κύριο Μπιτσαξή, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Αθλητές που τρέχουν στα 5.000 μέτρα έχουν αριθμούς... Καλημέρα και πάλι, έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Μπιτσαξή, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Κύριε Μπιτσαξή, μια μεγάλη μέρα για τον αθλητισμό, μια μεγάλη μέρα για την Αθήνα, μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα. Μια καταπληκτική μέρα πραγματικά, όπου οι Αθηναίοι πολίτες και πολίτες από όλο τον κόσμο στηρίζουν ένα αθλητικό γεγονός, το οποίο σηματοδοτεί πολλά. Σηματοδοτεί βέβαια μια μέρα χαράς. Αλλά ο Μαραθώνιος είναι το άθλημα των αθλημάτων. Είναι το άθλημα το οποίο έχει ως νόημα τη θυσία για το άγγελμα της νίκης. Συνδέει τις πιο ουσιώδεις παραδόσεις από γενιά σε γενιά, από το 490 π.Χ. μέχρι σήμερα. Είναι μια υπέροχη μέρα. Πόσο σπουδαίο είναι το γεγονός η Ελλάδα να έχει ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός με τόσες προεκτάσεις πολιτικές, κοινωνικές? Κοιτάξτε, οι μαραθώνοι που γίνονται κάθε χρόνο είναι περίπου 1.300. Από αυτούς 15 είναι οι χρυσοί μαραθώνοι. Ένας από αυτούς είναι ο Μαραθώνιος των Αθηνών, η κλασική διαδρομή, τον οποίο προσπαθούμε να καθιερώσουμε ως τον σημαντικότερο από όλους. Δεν είναι μόνο η αριθμητική συμμετοχή, είναι η σημασία της ίδιας κλασικής διαδρομής. Αυτήν τιμούν οι δρομείς που έρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου. Θέλουμε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο να είναι αυτό της κλασικής διαδρομής και θα εργαστούμε πολύ σκληρά γι' αυτό. Κύριε Μπιτσαξή, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μπιτσαξή. Εδώ είναι το πρώτο γκρουπ. Έχει περάσει από την Ιαμάκρη. Δεξιά μας πάντα έχουμε και τον χάρτη, γραφική απεικόνηση, ακριβώς το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι αθλητές. Το βλέπετε στην οθόνη σας κάτω δεξιά. Και τα πλάνα που μας έρχονται φυσικά από το ελικόπτερο του Sky. Το γκρουπ που έχει ξεχωρίσει αποτελείται από Αφρικανούς, κυρίως Κενιάτες αθλητές. Σε λίγο θα έχουμε και την κατάταξη. Περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τον Σέγας, ο οποίος διατηρεί φυσικά έχει την ευθύνη για τα αποτελέσματα τα οποία θα έρχονται. Σιγά σιγά θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε ποιοι ακριβώς είναι πρώτοι. Βέβαια τώρα ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε. Εδώ είναι η πρώτη γυναίκα. Εδώ είναι η πρώτη γυναίκα αθλήτρια. Είναι στην κορυφή. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικανίδα. Έλεγα πριν για τον γκρουπ των ανδρών πάντως ότι είναι τόσοι πολλοί μαζί όπου δεν μπορεί να πει κανείς ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Εδώ, τους βλέπετε. Τώρα είναι 4 μαζί στην ευθεία. Έχουν περάσει εδώ και περίπου 7-8 λεπτά από την Ιαμάκρη. Το επόμενο σημείο στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία
να συνδεθούμε με τον, θα είναι στην Παλίνη με τον Νίκο Σάλτα. Σε λίγο, λογικά, θα τους δούμε να φτάνουν και εκεί. Πανέμορφη μέρα, καταπληκτικός καιρός, ό,τι πρέπει για μεγάλο αθλητικό γεγονός. Νομίζω πως μας χαμογέλασε σήμερα ο καιρός. Εδώ περνούν οι αθλητές από την Νέα Μάκρη. Ένα από τα σημεία ανεφοδιασμού. Υπάρχουν αρκετά σημεία ανεφοδιασμού για νερό, αναψυκτικά. Και φυσικά για ιατρική περίθαλψη, εάν χρειαστεί, ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Εδώ πάντα είναι η πρωτοπόροι. Στο γκρουπ των ανδρών. Και πράγματι υπάρχει αρκετός κόσμος, ο οποίος έχει κατέβει Κυριακή πρωί να δει τους αθλητές να περνούν, να τους χειροκροτήσει, να τους ενθαρρύνει. Αυτό είναι υπέροχο πλάνο. Δείτε τον κόσμο, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι αγώνας για τα 5 και 10 χιλιόμετρα. Και δεξιά, οι Κενιάτες. Ένα από τα πολλά γκρουπ ακόμα. Έχουν δώσει πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, πάρα πολύ γρήγορο τέμπο. Έλα. Τώρα θα ζήσει στροφή, έβαλα το πύραυλο. Ολοκλήρωσε στροφή και δεν ξέρω. Γυρίζουμε στο Καλλιμάρμαρο, πάμε στη Χριστίνα Νικολάηδου. Χριστίνα. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Κολυμπαρίου Χανίων, κύριο Πολυχρόνη Πολυχρονίδη. Θέλω καταρχάς να ξεκινήσουμε με το δικό σας μήνυμα για τη σημερινή ημέρα. Φέρνουμε το μήνυμα από την Κρήτη, από την οποία είναι γνωστό οι αγώνες οι οργανωμένοι είχαν ξεκινήσει 7.000 χρόνια π.Χ. Το 760 μεταλαμπαδεύτηκαν στην αρχαία Ολυμπία από τον ιδέο Ηρακλή, ο οποίος επήγε και ένα δέντρο αγριελιάς για να στέφονται οι Ολυμπιονίκες, διότι στην Κρήτη εφαρμοζόταν πάντα η στέψη με κλάδο αγριελιάς. Οι επόμενοι Ολυμπιακοί αγώνες, οι σύγχρονοι, δεν τηρούσαν αυτό το έθιμο. Το 2004 με προσπάθειες που κάναμε τότε επανήλθε αυτό. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ, εγώ σαν δήμαρχος, εκπροσώπηση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου, μια ομάδα ανθρώπων, για να συνοδεύσουμε τον κότινο από αυτό το αρχαιότερο δέντρο ελιά στον κόσμο, που είναι αυτή η ελιά, η ελιά των βουβών, στο Δήμο Κολυμβαρίου, από την οποία κόψαμε δύο στεφάνια για να στεφθούν οι νικητές μαραθωνοδρόμοι στον σημερινό μαραθώνιο. Και θεωρούμε ότι αυτό σηματοδοτεί για την πολιτισμό της χώρας μας, για το περιβάλλον, για την ανθρωπότητα, μηνύματα παγκόσμια, πανανθρώπινα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χριστίνα, από ό,τι καταλάβαμε, θα έχουν την ευκαιρία οι δύο νικητές να πάρουν ως σουβενίρ, ως πολύ σημαντικό δώρο, αυτά τα δύο στεφάνια. Τηρώντας πάντα τις παραδόσεις, ναι, ναι, και τα ήθη και τα έθιμα, εμείς να πούμε κάτι τελευταίο, ότι ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει από τη Βασιλή Σοφίας να γεμίζει τη δεξιά πλευρά του Καλλιμάρμαρου. Όσοι παρακολούθησαν την εκκίνηση των 5 και των 10 χιλιάδων μέτρων έχουν αρχίσει να λαμβάνουν θέσεις στις κερκίδες του σταδίου, αναμένοντας φυσικά τους πρώτους νικητές από τα αγωνίσματα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Έξω από το κέντρο, μακριά από το κέντρο. Βλέπουμε πάντα στην οθόνη μας τους αθλητές που οδηγούν την κούρσα του μαραθωνίου δρόμου. Έχουν περάσει ήδη από την Νέα Μάκρη. Περιμένουμε σε λίγο να φτάσουν και στην Παλίνη. Το γκρουπ που προπορεύεται αποτελείται από Αφρικανούς και Κενιάτες αθλητές. Ως επιτοπλίστων. Και φυσικά η μπλε γραμμή που βλέπετε στο οδόστρωμα είναι η γραμμή η οποία οδηγεί από το στάδιο μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο. Από το στάδιο του Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο. Ο Μιχάλης Τεζάρης παρακολουθεί τα 10 χιλιόμετρα στο κέντρο της Αθήνας. Ευκαιρία να μάθουμε πώς πάνε εκεί τα πράγματα. Μιχάλη. Καλή σας ημέρα εδώ από το Χίλτον, από το έπτωση του Χίλτον στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι μια πραγματικά εξαιρετική ημέρα. Πίσω μου μπορείτε να δείτε τα 10 χιλιόμετρα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα ποτάμι κόσμου έχει ξεκινήσει συμμετέχοντας σε αυτό το μεγάλο πολιτιστικό και αθλητικό γεγονός, το οποίο μεταδίδεται από το πρωί από τον Sky και πραγματικά έχει μεγάλη ανταπόκριση. Για τις προηγούμενες ημέρες ο κόσμος έχει κατέβει κατενθουσιασμένος για να